Μαζί μας είναι ο κύριος Γιάννης Σκόκας, είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Νόμου Λάρισας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σκόκα. Γεια σας. Εσάς και στους ακροατές σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Κάτι δεν τα είπαμε. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, με υγεία, δύναμη και μαχητικότητα πάνω απ' όλα. Ναι. Να πω ότι ήδη σε μια σειρά πόλεις ξεκίνησε η Αθήνα. Αλλά σήμερα έχουμε και Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο και Πάτρα και Βόλο. Αύριο Λάρισα. Σωστά, αύριο Λάρισα, ναι. Και συνεχίζεται οι συσκέψεις. Η προετοιμασία. Αυτό που ναι. λέμε απεργιακό. Να διαμορφωθεί ένα έτσι κλίμα και μια, να πάμε να καταλήξουμε σε απεργιακό αγώνα και πολύμορφο αγώνα βέβαια κτλ. Αλλά να μας εξηγήσετε γιατί πρέπει. Γιατί η κυβέρνηση φαίνεται καθησυχαστική. Παιδιά, μην ανησυχείτε. Εντάξει, είναι όλα αυτά που ακούγονται τις τελευταίες ημέρες και όχι μόνο. Και πάντα όταν ήμασταν μπροστά σε μια νέα αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση, τέτοιου είδους επιχειρήματα αξιοποιούνταν. Υπήρχε αυτό που λέμε κοινά και το τυράκι, ας πούμε, στη φάκα, για να προσανατολίζεται η συζήτηση από τα κύρια ζητήματα, που ακόμη και όποια αύξηση, τέλος πάντων, δεν ξέρω τελικά τι θα προκύψει, ας πούμε, για τους συνταξιούχους, που δεν δίνεται καταρχήν, ας πούμε, σε όλους τους συνταξιούχους, και αν θα το δουν, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι δεν μπαίνει στο τραπέζι της συζήτησης? Δεν μπαίνει, ας πούμε, το εξής. Καταρχήν, ούτως ή άλλως, και με τις προηγούμενες αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις έχουν μειωθεί, ας πούμε, οι συντάξεις, έτσι. Λοιπόν, και αντίστοιχα έχουν μειωθεί και η δυνατότητα παροχών, τέλος πάντων, υγείας και πρόνοιας που είχαν τα ασφαλιστικά, ας πούμε, ταμεία τότε ή ο ΕΦΚΑ, τέλος πάντων, ο ενιαίος ασφαλιστικός φορέας, ας πούμε, σήμερα. Λοιπόν, αυτό είναι μια διαρκής, ας πούμε, συνέπεια χρόνων που συσσωρεύεται και αυτό δεν αλλάζει ούτε με το επικείμενο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση, ίσα που έρχεται να αποτελεί επιστέγασμα, όπως λέει και ο ίδιος ο υπουργός, ο Βρούτσης, που είναι γνωστός και εξειδικευμένος και σε τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό το κομμάτι, συμφωνώ με όσα είπατε. Δηλαδή, η ασφάλιση δεν είναι απλά σύνταξη, είναι υγεία πρόνοια. Είναι και υγεία πρόνοια. Και εδώ στη Λάρισα έχουμε μεγάλη πείρα σε σχέση με αυτή την πλευρά. Γιατί η αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση έχει, κατά τη γνώμη μου, δύο στόχους. Ένα είναι το να απαλλαγεί το κράτος και εργοδοσία, λοιπόν, από το κόστος όλων αυτών, γιατί το θεωρούν κόστος, η κάλυψη αυτής της ανάγκης. Και το δεύτερο είναι, επειδή ακριβώς όμως η ανάγκη υφίσταται, υπάρχει, λοιπόν, να ανοίξουν νέα λαμπρά πεδία κερδοφορίας, λοιπόν, για τους επιχειρηματίες, για το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό στην περιοχή μας, λοιπόν, συμβαίνει εδώ και αρκετά, ας πούμε, χρόνια. Καταρχήν, ας πούμε, στην υγεία. Που την ίδια στιγμή που έχουμε τα δύο υποστελεχωμένα, υποβαθμισμένα, λοιπόν, αφημένα, θα έλεγα, στη τύχη τους, λοιπόν, νοσοκομεία της πόλης μας, ανάμεσα τους και ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, λοιπόν, την ίδια στιγμή, διαρκώς, ακόμη και φέτος, γίνονται καινούργιες επενδύσεις, νέες δομές υγείας. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν απλά, αναπτύσσονταν κυρίως στον τομέα της αποκατάστασης, που δεν υπάρχει αντίστοιχη δομή εδώ στη Λάρισα, για παράδειγμα, παρά μόνο μία και πολύ μικρή. Ναι. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι τώρα είναι οδικός άξονας μεγάλος. Οδικός άξονας, ναι. Εθνική οδό, μπράβο, και διασυνδέει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά. Η Λάρισα έχει επιλεγεί και η Θεσσαλία ως τρίτος πόλος ανάπτυξη αυτού του τομέα, δηλαδή επενδύσεων επιχειρηματικών στον τομέα της υγείας. Μάλιστα. Και είναι όντως πάρα πολύ μεγάλες αυτού του είδους οι επενδύσεις. Τώρα πια όμως μιλάμε για κανονικά νοσοκομεία. Δεν μιλάμε απλά για ένα τομέα, για παράδειγμα, της αποκατάστασης ή άλλους μικρότερους τομείς της υγείας. Για κανονικά νοσοκομεία. Και μάλιστα, από ό,τι διάβασα τελευταία, και έξω από την πόρτα του νοσοκομείου αναπτύσσεται νέα μονάδα, τέλος πάντων, υγείας. Για τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, αυτά βέβαια γίνονται γιατί έχουν στο νου τους ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσό, αυτό που βγαίνει κάθε χρόνο από την τσέπη των λαϊκών νοικοκυριών. Το 40% των δαπανών υγείας βγαίνει από την τσέπη των λαϊκών νοικοκυριών. Δίνεται και επομένως, λοιπόν, έχουν, ας πούμε, το νου τους εκεί. Τι συμβαίνει, ας πούμε, τώρα? Η κοινωνική ασφάλιση βεβαίως και το ζήτημα της ασφάλισης, όπως είπατε, έχει άμεση συνάφεια και με το θέμα, ας πούμε, της υγείας. Λοιπόν, πέρα από τις επενδύσεις που έχουν γίνει στον τομέα της υγείας τελευταία χρόνια από το ιδιωτικό κεφάλαιο, λοιπόν, έχουν πια αρχίσει να γίνονται απευθείας επενδύσεις και στον τομέα της ασφάλισης. Πέρα από το να πω ότι αυτή η συνάφεια οδηγούσε και στην εξής πρακτική, το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα γιο το πρόσωπο. Δηλαδή, να εξηγηθώ. Παράδειγμα, πάει κάποιος
ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας εργαζόμενος σε μια ιδιωτική δομή υγείας, επειδή ακριβώς αντιμετωπίζει αυτή την άθλια κατάσταση, ναι, λοιπόν, στα νοσοκομεία, δυστυχώς, που τα έχουν αφήσει με συνειδητή, ναι, επιλογή πολιτική κυβέρνηση. Στον άλλος δεν μπορώ να περιμένω 3-4 μήνες να μου κλείσουν ένα ραντεβού. Πάει αφού είναι επίγον το πρόβλημα και δεν μπορεί να μπει στην ουρά και να περιμένει. Λοιπόν, πάει στο αντίστοιχο νοσοκομείο, τέλος πάντων, στην αντίστοιχη ιδιωτική δομή που είναι ακριβώς απέναντι. Λοιπόν, πηγαίνει εκεί. Όλες οι ιατρικές πράξεις και υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί δεν καλύπτονται μέσω του ασφαλιστικού ταμείου. Άλλη μια συνέπεια αυτό που λέγαμε το χρόνιο μεταρρυθμίσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, σύνοτι είναι και υπέρογκα τα ποσά τα οποία ζητούνται. Του κλείνει το μάτι και σου λέει, αφού δεν έχεις να πληρώσεις, υπάρχει μία ακόμη λύση. Μπορείς, λοιπόν, να κάνεις ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο για να καλύψεις τις ιατρικές πράξεις και τις υπηρεσίες που δεν μπορείς να πληρώσεις απευθείας και εξ ολοκλήρου με το καλημέρα. Άρα λοιπόν σε οδηγεί, μάλιστα, με αυτόν τον έμεσο τρόπο να γίνεις πελάτης. Από τα οποία συμβόλαια βεβαίως επωφελείται, γιατί υπάρχει και συμφωνία, αυτή είναι η πείρα που έχουμε καταγράψει εδώ πέρα, της αντίστοιχης δομής με την αντίστοιχη ασφαλιστική εταιρεία. Αυτή είναι χρόνια πρακτική. Ναι. Δεν είναι τωρινή. Τώρα λοιπόν έχουμε και μια κλιμάκωση προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα πια οι ίδιοι επιχειρηματίες στον τομέα της ιδιωτικής υγείας λοιπόν επενδύουν και σε ασφαλιστικά πρόεδρα. Δηλαδή παρέχουν οι ίδιοι ασφαλιστικές, ναι, υπηρεσίες. Ναι, ναι. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση, δηλαδή ας πούμε εδώ κάποιο επιχειρηματία στην περιοχή μας που έχει τέτοιες δομές υγείας, που προωθεί τελευταία το ασφαλιστικό προϊόν, το οποίο με προτείνει τέλος πάντων προς τους εργαζόμενους. Ναι. Καταρχήν, και σου κάνει να και ελκυστικό το χάπι, σου κάνει και το να χάπι. Να είναι και ελκυστικός με, ναι, το χάπι. Και στο τώρα παρουσιάζει και ως, για το καλό σου, ρε παιδί μου. Είδες εγώ τι καλά. Πρέπει να σημειώσω σε αυτά που είπα πριν και το εξής, ότι αυτά τα συμβόλαια τέλος πάντων ή αυτές οι υπηρεσίες οι ασφαλιστικές που υπάρχουν μέσα και στις ιδιωτικές δομές υγείας ή που προτείνονται, δεν το συζητώ ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις προτείνονται, λέω σε εισαγωγικά, και για τους εργαζόμενους, ουσιαστικά με έναν τρόπο εξαναγκάζοντάς τους ή πείθοντάς τους, να το πω έτσι τουλάχιστον, να γίνουν πελάτες. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτά τα ασφαλιστικά, τους ίδιους τους εργαζόμενους που είναι σε αυτές τις δομές. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό έχει συμβεί εδώ πέρα. Πρότεινε μάλιστα ο συγκεκριμένος, τέλος πάντων, επιχειρηματίας τους εργαζόμενους να αυξήσουν και το διαθέσιμο εισόδημά τους. Μάλιστα, όταν ο ίδιος τους δίνει, μάλιστα, όχι πάνω από 600 με 650 ευρώ μεικτά το μήνα στους εργαζόμενους κατά μέσο όρο. Αρκεί να σε δολώσει. Ναι, να αυξήσουν το εισόδημά τους κάνοντάς τους ίδιους dealer κιόλας, πώς το λένε, αυτών των ασφαλιστικών προϊόντων. Λοιπόν, έχουμε μια τέτοια κατάσταση η οποία εξελίσσεται. Γι' αυτό λέμε ότι έχει, πώς το λένε, έχει σίγουρα άμεση συνάφεια με την υγεία. Λοιπόν, είναι και η υγεία, να μην το πω όχι ότι απλά συνάφεια, είναι και η υγεία. Και έχει πάρα πολλές τέτοιου είδους συνέπειες επιβαρυντικές για τους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, αυτό θα σημαίνει λοιπόν ότι είναι ένας, πώς να το πω έτσι, ωραίος τρόπος, ωραίος. Ένας τρόπος. Ακόμη μια μέθοδος για να μειώνεται, αν θέλετε, ο μισθός ο οποίος δίνει στους εργαζόμενους. Ναι, βέβαια. Όταν, ας πούμε, αυτό το συμβόλαιο θα καλείς να το πληρώνεις κάθε χρόνο. Λοιπόν, πάντως η πείρα έχει δείξει, κυρία Σκόκα, ότι δεν υπάρχουν ατομικές λύσεις. Δηλαδή, ακόμα και αν θέλεις να πας στην λογική της ατομικής επίλυσης ενός ζητήματος, ατομική σύμβαση, ατομικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, έχει δείξει και η ίδια η πείρα και στο πρόσφατο παρελθόν σε χώρες που μας ήταν οι πιλότοι αυτών των μοντέλων, που κατάρρευσαν σε μία νύχτα και οι άνθρωποι ακόμα ψάχνουν να δουν τη σύνταξη με το τουφέκι. Λοιπόν, νομίζω ότι ό,τι είναι να λυθεί πρέπει ενιαία ως τάξη να το διεκδικήσουμε και νομίζω αυτό λέει και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Ακριβώς, λοιπόν, δεν μπορεί να λυθεί με ατομικός με τρόπο. Λοιπόν, ούτως ή άλλως, λοιπόν, και αν υπήρχε περίπτωση και με έναν τέτοιο με τρόπο να λυθεί, μιλάμε για υπέρογκες δαπάνες που σε τέτοια κατάσταση που είναι σήμερα οι μισθοί και τα εισοδήματα, έτσι, των, ναι, εργαζομένων, ναι, ναι, και των, ναι, λαϊκών οικογενειών δεν μπορούν να τα αποκριθούν. Αλλά το βασικό είναι το εξής. Ότι για αυτά ήδη οι εργαζόμενοι πλήρωσαν και, ναι, οι προηγούμενες γενιές και δεν έχουν, ας πούμε, αντίκρισμα. Ναι. Τώρα λοιπόν καλούνται να πληρώσουν άλλη μια φορά κρατήσεις. Και επόμενη. Έχετε δίκιο, ναι, και διπλοπληρώνουν τώρα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν ότι δεν έχουν πληρώσει, δεν έχουν εισφέρει, ίσα ίσα. Λοιπόν, αλλά επειδή
όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες τα ασφαλιστικά ταμεία ελαιλατήθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν βρίσκονται αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση. Δεν αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση όπως είπατε, σωστό έτσι είναι. Λοιπόν, ατομικά χρειάζεται συλλογικός οργανωμένος αγώνας. Ναι. Καταρχήν τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις, τέτοια κλιμάκωση να μην υπάρξει και πολύ περισσότερο δε από ό,τι έχει αλλάξει προς αυτή την κατεύθυνση τα προηγούμενα χρόνια μέσω των αντίστοιχων ας πούμε, αντιασφαλιστικών νόμων να καταργηθεί. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πάμε πίσω δηλαδή ας πούμε, από αυτό. Μάλιστα. Σήμερα. Αν θέλουμε δηλαδή να έχουμε μια, πώς να το πούμε, μια πιθανότητα ας πούμε, να αντέξουμε σε όλη αυτή πούμε, την κατάσταση. Και το πρώτο λοιπόν ας πούμε, είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και φυσικά εδώ στη στράτευση, σε αγωνιστική προοπτική, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Εδώ τώρα τι αγώνα χρειάζεται. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε μπροστά μας εδώ ανοιχτές ημερομηνίες για απεργιακή κινητοποίηση. Αυτό το σκοπό έχει η αυριανή μας σύσκεψη και εδώ με σωματεία, με συνδικαλιστές και όχι μόνο και από εκπροσώπους φορέων και από άλλα τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Λοιπόν, για να υπάρχει μια ενιαία απάντηση, γιατί είναι ένα καθολικό ζήτημα που αφορά όλο το λαό συνολικά, όχι μόνο με τους εργαζόμενους, η κοινωνική ασφάλιση αντίστοιχα με τα ζητήματα αυτά της υγείας. Και άρα λοιπόν με τέτοιο τρόπο πρέπει να σταθούμε σε όλα αυτά τα οποία και αυτή η κυβέρνηση φέρνει, ετοιμάζεται να φέρει τέλος πάντων αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Άρα αυτό είναι το βασικό, αυτή πρέπει να είναι η πρώτη μας απάντηση λοιπόν, και η κύρια απέναντι σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης. Επομένως να εντείνουμε τις δικές μας προσπάθειες, πραγματικά να υπάρχει μια απεργιακή απάντηση λοιπόν, στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης όποτε τολμήσει να το φέρει, λοιπόν, που να αποτρέψει οποιαδήποτε ας πούμε, τέτοια ας πούμε, κλιμάκωση. Και όχι μόνο, αυτό είναι λέω το πρώτο, εντάξει. Να μην λοιπόν, περάσει λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο ας πούμε, της κυβέρνησης. Όμως ταυτόχρονα διεκδικούμε, όπως είπα, και ό,τι έχει αλλάξει σήμερα αυτές οι άθλιες αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις των προηγούμενων ετών να καταργηθούν και πολύ περισσότερο να διεκδικήσουμε ένα ασφαλιστικό ας πούμε, σύστημα που να απαντάει ας πούμε, στις δικές μας ανάγκες. Έτσι, μακριά από επιχειρηματική δραστηριότητα και όλα αυτά τα οποία αναφέραμε πριν. Είπατε και εισαγωγικά ότι το καινούργιο νομοσχέδιο, από ό,τι φαίνεται, είναι επιστέγασμα όλων αυτών της διαχρονικής αντιασφαλιστικής επίθεσης. Βεβαίως. Με νόμους και διατάξεις. Αυτό είναι η ουσία. Νομίζω και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.